Μετά τις δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών από δικαιούχους της κρατικής αρρωγής, ο Σύλλογος Σεισμοπλήκτων Η Ελπίδα διαπίστωσε ότι έχουν καταχωρηθεί 12 κατασκευές ακινήτων σε κτηματικές περιφέρειες του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας και του Δήμου Αρχανών Αστερούσεων από 24 Μαρτίου του 2022 έως 28 Φεβρουαρίου του 2023. Διαπιστώσαμε λοιπόν με έρευνα του Σύλλογου ότι 12 ακίνητα τροχοδρομούνται στη διαδικασία των πληστηριασμών. Αυτό ανησύχησε και το Σύλλογο και ενεργοποίησε και τα αντανακλαστικά μας και ενημερώσαμε τους πολίτες. Μας προβληματίζει το ότι 17 μήνες τώρα οι διαδικασίες πάνε με τόσο αργούς ρυθμούς, με ρυθμούς χελώνας, ενώ οι πληστηριασμοί, όπως βλέπετε και το επόμενο βήμα που είναι οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί, πάνε με ρυθμό καλπάζοντα. Ενώ υπήρχε το εξάμεινο αναστολής των πληστηριασμών, η πρώτη, αν θα δείτε, αφορά ένα αστικό ακίνητο στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας και μάλιστα είναι λίγες μέρες, 4 μέρες πριν τη λήξη του εξαμήνου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αθέτησαν και το εξάμεινο αναστολής πληστηριασμών. Οι κατασκεύσεις αφορούν σπίτια, κατάστημα, ακίνητα ιδιοκτησίας ομόρυθμης εταιρείας, αποθήκες και αγροτικά ακίνητα, με το Σύλλογο Σεισμοπλήκτων να έχει ενημερώσει τόσο τον αρμόδιο υπουργό όσο και τους βουλευτές, με την κοινωνική έκρηξη να είναι πρώτο πυλόν. Οι κατασκεύσεις είναι όλες από φαντ. Εμείς από εδώ και πέρα δεν θέλουμε άλλα λόγια, δεν θέλουμε άλλες φωτογραφίες. Περιμένουμε την πολιτεία να παρέμβει ουσιαστικά και το ζητούμενο είναι τι. Θα υπάρξει ένα δίκτυο περαιτέρω προστασίας για τις σεισμόπληκτες περιοχές. Έχει ξαναγίνει αυτό. Έχουμε δει αναστολές πληστηριασμών και 4 και 5 φορές και μάλιστα αναφέρω μία ενδεικτικά που θυμάμαι το 2018 στις φωτιές στις πυρόκληκτες περιοχές της Αττικής. Χτες ενημερώσαμε τον κύριο Υπουργό, όπως παράλληλα ενημερώσαμε και με email τους βουλευτές. Περιμένουμε την παρέμβαση της πολιτείας, όχι στα λόγια όμως. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που δεν έχουν επιληθεί τεράστια προβλήματα 17 μήνες μετά τον ισχυρό σεισμό, με τον Σύλλογο να καλεί σε μαζική συμμετοχή στην έκτακτη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 12 Μαρτίου, όπου θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις και για δυναμικές κινητοποιήσεις. Ο κόσμος είναι αυτή τη στιγμή η περιοχή είναι ένα καζάνι που βράζει. Αντικειμενικά το λέμε. Τα μηνύματα που δεχόμαστε είναι πάρα πολλά. 2 μέρες τώρα τα τηλέφωνα των μελών του Σύλλογου έχουν σπάσει. Καλούμε λοιπόν σε μαζική γενική συνέλευση την Κυριακή στις 5.30 ώρα το απόγευμα στο Αρκαλοχώρι. Πρέπει να μάθουμε όλοι τα προβλήματα δεν λύνονται από τον καναπέ. Τα προβλήματα δεν μας τα λύνουν άλλοι, τα λύνουμε εμείς. Και τα λύνουμε και με την παρουσία μας και με τη φωνή μας. Σκέφτεσαι ενδεχομένως κάποια διαμαρτυρία. Βεβαίως, θα υπάρχουν κλιμακούμενες μορφές δράσης. Έχουμε ήδη 3 ετοιμάσει. Τις οποίες θα τις προτείνουμε σαν σύλλογος, όμως δεν θα μείνουμε σε αυτές.